αλλαγή στάσης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Από την κάθετα αρνητική θέση που είχε εκφραστεί παλαιότερα, ο πρόεδρος της τράπεζας, Βέρνε Χόγερ, δήλωσε σήμερα από τη Λευκοσία πως είναι υπό μελέτη η χρηματοδότηση του Eurasia Interconnector της ηλεκτρικής καλωδιακής διασύνδεσης Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ. Ο κύριος Χόγερ, που μιλούσε στο πλαίσιο της ανακοίνωσης για την ίδρυση και λειτουργία του Κυπριακού Ταμείου Χρηματοδότησης Κεφαλαίου στην Κύπρο, συνέδεσε άμεσα το έργο με την μείωση της τιμής της ενέργειας για τον καταναλωτή, επισημένοντας πως το έργο θα έχει επιτυχία για την Κύπρο μόνο αν διασυνδεθεί με την πλήρη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και τόνισε πως γνωρίζει ότι οι τιμές του ηλεκτρισμού στην Κύπρο είναι εξαιρετικά υψηλές και αποτελούν ένα σημαντικό βάρος για τα νοικοκυριά. The official position is in development, but it also has a geopolitical dimension. And this is why it is a very comprehensive project which we are investigating very, very deeply. We are not in any way blocked by traditions or by prejudices or by ideology. Δήλωσε μάλιστα ενθαρρυμένος από την συνομιλία που είχε νωρίτερα σήμερα με τον Υπουργό Ενέργειας Γιώργο Παπαναστασίου, ο οποίος του ανέπτυξε την θέση της κυβέρνησης στα θέματα μεταφοράς και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να μειωθεί η τιμή του ηλεκτρισμού. So what counts at the end of the day is for the Cypriot consumer, electricity does not become more expensive, but less expensive. That can be shown. And I think there is a good prospect for this project. Το Eurasia Interconnector έχει κοστολογηθεί στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ.